στους Φορτατζίδες, κοντά στο γήπεδο του Ηρακλή, στα Κούτσουρα του Δαλαμάνκα, το καλοκαίρι του 42. Δίπλα στο σινεμά Ηλίσια, στην ταβέρνα Ετός, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 43. Πιο πάνω από την εταιρεία μακεδονικών σπουδών ήταν η ταβέρνα Η Φωλιά, όπου εμφανίστηκε ο συνθέτης με τον Μίγο και τον Τζανάκα το Μάρτιο του 43. Έπαιξε για λίγο στην Οδό Ειρήνης, πιο πάνω από το σινεμά Ήλιον, στην ταβέρνα του Διαβόη του Κέρκυρα. Ο Κέρκυρας έγινε πραγματασφαλίτης στη συνέχεια, στο τάγμα του Βίχου. Αρχές του 44, ο Κέρκυρας μαζί και ο γιος του, ο νεαρός, βρέθηκαν δολοφονημένοι μπροστά στο μαγαζί. Ο Τσιτσάνης έπαιξε στην ίδια περιοχή, στην ταβέρνα Έλαρος. Επίσης, στο Μπέτσινα, στην ταβέρνα Χατζιμπαχτσές. Στην ταβέρνα του Παράσκου, απέναντι από το τουρκικό προξενείο, στην οδό Αγίου Δημητρίου. Στο κέντρο Μιμόζα, στην Ερμού. Στον πράσινο το Μήλο, στη Βάρνα, για τον οποίο έχει γράψει το μόνιμο τραγούδι ο Μπάμπης Μαρκάκης. Στην ταβέρνα του Αμπέλη, στην Ερμού, έπαιξε το 1946, λίγο πριν φύγει για την Αθήνα. Στο κέντρο Σταυράκης, στη Σταυρούπολη, απέναντι από το στρατόπεδο Παύλου Μελά, με τα πολεμικά. Στο Πανόραμα, τέρμα Χαριλάου, κατά τη δεκαετία του 50, με την Μαρή Κανίνου και την Γιώτα Λίδια. Στην ταβέρνα Κλιματαριά και βέβαια στο Καλαμάκι, στην περιοχή Καραμπουρνάκη, όπου ερχόταν μερικά καλοκαίρια και έπαιζε μετά το 1950 μέχρι και το 1982. Εδώ έχουμε μια εκπληκτική φωτογραφία του Τσιτσάνη με τον Νίκο Μουσκουντή που μας παραχώρησε γενναιόδωρα η οικογένεια του συνθέτη. Η σχέση του Τσιτσάνη με τον Μουσκουντή ήταν ξεχωριστή. Ο διοικητής ασφαλείας της Θεσσαλονίκης ήταν κατά ομολογία πολλών ικανός αστυνομικός και πολύ ιδιαίτερη και αντιφατική προσωπικότητα. Παρότι αξιωματικός της αστυνομίας, είχε μεγάλο πάθος με τα ρεμπέτικα, υπήρξε προστάτης των συνθετών και των τραγουδιστών του είδους ήδη από την εποχή του Μεταξά και συλλέκτης δίσκων. Ουσιαστικά, το ανέβασμα όλων των μεγάλων μορφών του ρεμπέτικου τραγουδιού στη Θεσσαλονίκη έχει να κάνει με το γεγονός ότι εκεί ένιωθαν ασφάλεια, γιατί στην ασφάλεια της Θεσσαλονίκης υπηρετούσε ο Νίκος Μουσκουντής, ο κουμπάρος του Τσιτσάνη. Θα έλεγα ο Άγιος των ρεμπέτικων, τους προστάτευε. Τους προστάτευε βεβαίως με αναλάγματα, τα οποία δεν είναι γνωστά, ας τα πω έτσι, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι αυτά τα αναλάγματα. Ήταν μια ιδιόμορφη προσωπικότητα ο Μουσκουντής, αλλά τους ρεμπέτες τους αγαπούσε, το Τσιτσάνη όμως τον λάτρευε. Το λάτρευε και τον πάτρεψε με τη ζωή Σαμαρά. Την 5η 30 Σεπτεμβρίου του 1943, στην εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου στον Τεπό, λίγο πιο κάτω από το πατρικό σπίτι της ζωής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Τσιτσάνης, μέχρι που έφυγε το 1984, έστελνε κάθε χρόνο χρηματική βοήθεια στον εκάστοτε ιερέα του Αγίου Ελευθερίου, εις ανάμνηση του γάμου του που έγινε στο ναό. Βλέπουμε εδώ τα πιστοποιητικά και την άδεια γάμου του συνθέτη κατά το Σεπτέμβριο του 1943.